Καλησπέρα και πάλι από τα Τρίκαλα Ημαθίας, όπου βρισκόμαστε, διοργανώνεται μάλλον για ακόμη μια χρονιά αυτή η καταπληκτική μερίδα που έχει σχέση με την γεωργία. Σήμερα έχει βασικό θέμα την αεροφορία, όπου παίρνουν μέρος σαν εισηγητές ή σαν ε, θεατές, πολύ σημαντικοί άνθρωποι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την, τα πανεπιστήμια τα ελληνικά, από το Υπουργείο Γεωργία και από άλλου παράγοντε που ασχολούνται με τη Γεωργία. Η έκπληξη αυτή τη φορά για εμά που είμαστε κάθε χρόνο εδώ ήταν ότι συνάντησα σήμερα δύο παλιού και καταπληκτικού φίλου. Έχουμε χρόνια να συναντηθούμε με τον κύριο Δημήτρη Μιχαηλίδη, ο οποίο. Είναι γνωστός, δηλαδή όσοι μπαίνετε στο facebook από το φορείο μέχρι το βράδυ είναι μέσα δεν αφήνει εκδήλωση για εκδήλωση που να, αγροτική που να μην παραβρεθεί, συγγραφέα, δημοσιογράφος στην Αγκρέντα και σε άλλα νομίζω περιοδικά και εφημερίδες. Είναι ένα πολύ δραστήριο άτομο, το οποίο αγαπάει τη γεωργία και προσπαθεί για το καλύτερο της. Επίσης μαζί μας βρίσκεται και ο φίλος μου, και αυτός από τα παλιά, ο Γιάννη Σωσάρος, Αρχισυντάξεις στην ε, εφημερίδα Ήπεθρο. Και, 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 και συνάδελφος, και, συνάδελφος και, στο Star. Και Channel στα, Κεντρικής, κεντρικής ε, Μακεδονίας. Κεντρικής, κεντρικής Ελλάδος. Ελλάδος. Ναι, ναι. Λοιπόν, να ξεκινήσω με τον παλαιότερο φίλο εννοείται. μου και τον πιο, ηλικίας, και πιο, ναι, και το πιο συγκροτημένο. Λόγω κιλών, λόγω ναι, ναι, λόγω λόγω γνώσης, τα προσπερνάω τα άλλα, τα βλέπω κόσμο στα υπόλοιπα, δεν χρειάζεται. Πώς από εδώ. με είπαν ότι ο ομφαλός της γης είναι εδώ πέρα. Κι Οπότε έτρεξα <laughs> και εγώ, αλλά δεν έτρεχα <laughs> πολύ. 120-130 <laughs> χιλιόμετρα ήρθα γρήγορα, ήμουν στην ώρα μου στις μία η ώρα. Ε, είναι μια ωρα προσπάθεια, μια προσπάθεια να βαπτιστούν αυτοί που είναι σε καλά κλιματιζόμενα γραφεία και γράφουν με μανσέτες. τι <laughs> Πώ παίζεται το παιχνίδι εδώ. Και ε, από αυτά που άκουσα, γιατί είχα την ευκαιρία να ακούσω πολλούς, μόνο ένας είπε γιατί μιλάει για βιωσιμότητα, για επιχειρηματικότητα, για σχέδια, για κοινή γιορτή. Μιλάει για υλιορκή, 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 πράσινα πράγματα και Για την ανταγωνιστικότητα, για την βιωσιμότητα του αγρότη δεν μίλησε κανένα. Ένα προσημεί του κάτι είπε. Ναι, ναι, ο Βαγγέλης. Ο Διβάρη, ο Ε, ναι. Και νομίζω αυτό είναι το πιο σημαντικό, ότι επιτέλου πρέπει να ασχοληθούμε σοβαρά με τον ίδιο τον αγρότη, να τον καταστήσουμε ικανό να συμμετέχει. Και όχι εμείς να, μετέ να κάνουμε, να σχεδιάζουμε και μετά να προσπαθούμε να το απολύσουμε. Ο αγρότης, δεν ακούστηκε τόσο πολύ, αλλά είναι, αφού μιλάμε για την εφορία, είναι εξορισμού ο φροντιστή του περιβάλλοντο. Λοιπόν, είναι ανόητο κάποιο. Περιβαλλοντολογική φύλακε λέγονταν λοιπόν, παλιά μbravo, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπράβο, μπράβο, το έπεσε τέλειο. Αυτό είναι, είναι. Παλιός εγώ, για το... Ναι, αρχαίο, ή παλιό. <laughs> <laughs> Αυτό ακριβώ είναι το θέμα. <laughs> Ότι αυτοί είναι σε τελική ανάλυση που θα εφαρμόσουν οτιδήποτε στον εργοτικό τομέα. Και τώρα Όλοι τώρα έρχονται τα οι να μα πούν τι είναι η αεοφορία. Μπράβο. Αφού καταφέραν πρώτα να την καταστρέψουν και πλέον να χρειάζεται να την ξαναανακαλύψουμε, ότι οι παλιέ τεχνικέ που εφαρμόζε ο παππού μου ήταν. Είμαι από τον Καταχά Κατερίνη, να το συζητάμε. Ήταν αϊφόρε Απλώ δεν τα αποτυπώσαμε. Ήρθαν οι επιστήμονε με κάποιο τρόπο και μα είπαν: Όχι, τώρα πρέπει να βάλετε αυτό το φάρμακο, όχι, πρέπει να κάνετε έτσι και τα λοιπά. Και αφού φάγαμε όλα αυτά τα τέλο μη σωστά πράγματα, τώρα ξανά τα ανακαλύπτουμε. Ε, λοιπόν, πρέπει να τα ανακαλύψουμε και να βάλουμε μπροστά τον αγρότη και όχι όλου του υπόλοιπου επιστήμονες. Και κάποιο να τον πληρώσει αυτή τη φορά τον αγρότη, γιατί θα ξαναεπαναφέρει την αεροφορία και τα υγιεινά προϊόντα στο τραπέζι των καταναλωτών. Πολύ σωστά το είπε και μια που το συζητάμε. Περιμένω κάτι να μην πει mm. ότι δεν έχω δίκιο mm. κάπου. Τι, τι να σε τσιγκλίζω, συμφωνούμε. Ε, 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 ένα από τα πολύ σημαντικά θέματα είναι ότι ο αγρότης ζει μέσα στο περιβάλλον στο οποίο δουλεύει και μεγαλώνει τα παιδιά του. Όλοι οι υπόλοιποι το απολαμβάνουν το περιβάλλον, έχουν άποψη για το περιβάλλον, πρέπει να γίνει έτσι το περιβάλλον, πρέπει να κάνουμε εκείνο το πράγμα, ξέρω εγώ να φάμε έτσι, πρέπει να κάνουμε αλλιώ, αλλά ήδη δεν τα τρώνε αυτά, ούτε τα παράγουν. Ο αγρότη, όχι απλώ τα παράγει και τα τρώει, έχει και τα παιδιά του μέσα. Επομένω, εξορισμού είναι ο φύλακα του περιβάλλοντο, γιατί το επανερχόμαστε, απλώ δεν είναι επαρκώ πληροφορημένο και δεν είναι επαρκώ γιατί τα σχολεία του όλα είναι αστικά, δεν είναι αγροτικά. Σε ευχαριστώ, πάρα, κύλι, πολύ. <laughs> σε ευχαριστώ <laughs> πάρα πολύ. <laughs> και λίγο το Γιάννη ε. τώρα. <laughs> Θα τα καταφέρω, αυτό σα <laughs> <πόσο> το βλέπει. Τέλειο φίλο. Τέλο πάντων. Λοιπόν, Λέγε, ε, ήσουν ε, και συντονιστή τώρα <laughs> ε, εδώ συντονιστής, στο, ε, στο, πρώτο ε, τραπέζι. Ε, με αεκορία, πολύ σημαντικού ανθρώπου εκεί. Του έπαιξε καλούτσικα. εντάξει, στο βαθμό που μπορούμε να αξιολογήσουμε και να σταχυολογήσουμε και, και ορισμένα πράγματα. Λοιπόν, α, και η κοινή αγροτική πολιτική ήταν το θέμα που συζητήσαμε. Βέβαια, επεκταθήκαμε και σε άλλα ζητήματα. Όπω γνωρίζει, φίλε Στέλιο, το 2021 θα έχουμε αλλαγές στο... στη νέα... θα έχουμε τη νέα προγραμματική περίοδο. Και όσο να είναι, θα πρέπει να προσαρμοστούμε σε αυτέ τι πρακτικέ. Στρατηγικά σχέδια τα ονομάζουν τώρα. Κάθε χώρα θα έχει το δικό του προγραμματισμό, θα έχει Κάνει τι δικέ τη. Καλά, και τώρα είχαμε τον εθνικό ε, φάκελο, α πούμε, για τα τράπεζα. Εδώ τώρα είχαμε μια κάθετη. Από, ε, ξεκίναγε από πάνω προ τα κάτω, μια οριζόντια πολιτική. Τώρα λένε ότι θα εφαρμόζεται από κάτω προ τα πάνω, ότι θα σέβονται οι χώρε μέλη του ε, το, 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 το στόχου που βάζουν μέσα από το στρατηγικό σχέδιο. Εδώ όμω ε, μπαίνει ένα άλλο ζήτημα. Μπαίνει το ζήτημα τη ε, νέα ε, στρατηγική που έχει ξεκινήσει η κοινή αγροτική. Η, Ευρωπαϊκή Ένωση και αφορά το περιβάλλον. Μέσα από το Green Deal. Το Green Deal θα το ακούμε συνέχεια, θα είναι η Πράσινη, πράσινη συμφωνία. συμφωνία. Πράσινη Συμφωνία. Λοιπόν, Πράσινη Συμφωνία. Τώρα πράσινο. Θα, ε, θα είναι... Γιάννη να πάμε είναι... και λίγο στα γονιά. Θα έχει κόστο επιπλέον για τον αγρότη η Πράσινη Συμφωνία. Εδώ, εδώ, το έχετε δει αυτό. Πλήρη αξιολόγηση των δεδομένων κτλ. Εγώ τουλάχιστον οι πρώτε εκτιμήσει που έχω δεν έχει γίνει. Το γεγονός ότι μπαίνει ένα χρηματοδοτικό εργαλείο που λέγεται ένα τρισεκατομμύριο από το Ταμείο Διαχείρισης αυτής της πολιτικής είναι ένα πρώτο ζήτημα, το οποίο όμως θα πρέπει να σχολιαστεί, να ζητηθεί, να αναλυθεί και να παρθούν τα τελικά αποτελέσματα. Τώρα, είναι, ακούμε είναι, είναι νωρίς, ακούμε και γίνει πεποίθηση όλων των αγροτών το ότι πάμε σε μια νέα ΚΑΠ με λιγότερα λεφτά. Και βλέπουμε περισσότερε ναι. υποχρεώσει των αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι. Αυτά θα πληρωθούν, υπάρχει κάποια τάση που να λέει πολιτικών, δημοσιογράφων, ε, δημοσιολόγων ότι πρέπει να αυξηθούν παράλληλα και οι πόροι τη στη Γεωργία. Υπάρχουν. Γιατί όλοι πάνε ναι. να δικαιολογήσουν ότι μπορεί να γίνει. Με λιγότερα λεφτά, μεγαλύτερο αποτέλεσμα. Ναι, εντάξει, αυτό το, το βλέπουμε ότι θα υπάρξει μείωση από ε, τη νέα προγραμματική περίοδο, τουλάχιστον σε επίπεδο κοινής αγροτικής πολιτικής. Από εκεί και πέρα, αν οι πολιτικές που εφαρμόζονται είναι προς αυτή την κατεύθυνση, είναι λίγο νωρί, φαντάζομαι να το κρίνουμε. Ε, μα φαντάζει διπλωματικά. Τώρα, δεν εγώ στα λέω, επειδή ευρω... μιλά στην τηλεόραση, είμαι... γράφει εφημερίδα, πρέπει είμαι... πρέ ε... να, δεν α... Α... να αποκτήσουμε α... την υπεροχή και να πούμε ότι πρέπει να αυξηθούν οι πόροι στην ΚΑΠ. Ναι, ότι σίγουρα οι πόροι πρέπει να αυξηθούν, αλλά με τα ευχολόγια δεν γίνεται. Το γνωρίζει πολύ καλά ότι παλιότερα υπήρχαν περισσότερα κονδύλια και σιγά-σιγά μειώνονται. Μέσα μπαίνουν ζητήματα που έχουν σχέση π.χ. Και με το μετα... μεταναστευτικό, με την ανεργία και με άλλα ζητήματα. Άρα, ε, βλέπουμε ότι η, η πίτα αρχίζει να μειώνεται σε αυτό που λέγεται. Ναι, είπα να διεκδικήσουμε ρε παιδιά. Τα, Εγώ, εντάξει, είναι... μαζί, εντάξει, Μαζί, εντάξει, μαζί εντάξει, είμαι, αυτό το ξέρουμε όλοι. Θα μειωθούν. Μαζί με. Μειωθούν... Θα... Αλλά όμω. Και αν περισσότερο... γίνει η εξωτερική σύγκληση, δεν θα μειωθούν στην Ελλάδα 5%. Θα μειωθεί θα 35% Θα, θα μειωθεί, ναι, βέβαια, γιατί είναι και οι χώρε του Βίζεγκαρντ. Είναι οι χώρε οι οποίε μπήκανε μέσα πλέον στην κοινή αγροτική πολιτική και ζητάνε και αυτέ μία θέση στη μοιρασία τη πίτα. Αυτό πρέπει να το αξιολογήσουμε και να το έχουμε υπόψη. Μας. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα το θέμα μας τελειώνει. τι κάνουμε εμείς. Έτσι, βλέπουμε την, την ύπεθρο, βλέπουμε ε, τον αγροτικό πληθυσμό, βλέπουμε τις γεωρικές εκμεταλλεύσεις, τις κτηνοτροφικές μονάδες και ειδικά της ορεινής, ημιορεινής νησιωτικής ε, χώρας μας να συρρυκνώνονται. Και εκεί προκαλεί πάρα πολλά ερωτηματικά που είναι για εμάς... Όχι ερωτηματικά. Από εμάς, από εσάς, ψάχνουμε απαντήσεις. Από, έτσι, εντάξει. Από ερωτηματικά ε, και προβληματισμούς ε, ακούσαμε εμείς, μέσα από τους καταγητές. Ε, ε, με τον φίλο του Δημήτρη καταγράφουμε αυτά τα γεγονότα. Μακάρι να μπορούσαμε να δίνουμε τις λύσεις. Τις λύσεις τις δίνουν οι πολιτικοί οι οποίοι μέσα από τις προτάσεις τους ε, έτσι κάνουν και τις αντίστοιχες πολιτικές. Εγώ, απλά, Λέω ότι σήμερα κάποια πράγματα πρέπει να αλλάξουν, να δούμε λίγο ποια είναι αυτά τα κακό σκήμενα και να τα καυτεριάσουμε ακόμα περισσότερα. Σε ποιον άραγε, Κάτσε. Πώς φτιάκατε, μεταξύ μας. Όχι μεταξύ μας. Δηλαδή εγώ δεν μπορώ, να, δεν μπορώ να κατανοήσω και να καταλάβω ότι τα επόμενα βήματα, παράδειγμα, θα γίνονται χωρίς συνέργειες, χωρίς ε, συνεταιρισμούς, χωρίς ομάδες ε, ανθρώπων στην Ήπεθρο οι οποίες να είναι πιο δυναμικές. Λοιπόν. Είμαι καλά είσαι, καλά τα λες Όχι, δεν, δεν είσαι δεν παράλογο. Δεν. Δεν, δεν, αλλά πλατιάζουμε τώρα, δεν εντάξει. πλατιάζουμε. Ενώ μην... ο Δημήτρης παρά τα ότι έχει κιλά και ηλικία, ναι. θα είπε πιο γρήγορα και είναι πιο ριζοσπαστικά. Είναι, είναι πιο light. Εγώ θέλω να είμαι πιο πληθωρικός <laughs> σε αυτό. Τι να κάνουμε. Ωραία. Περιληπτικά. Περιληπτικά. Ε, εν κατακλείδη, δηλαδή. Που... Είσαι ικανοποιημένο σήμερα από την ε, ημερίδα εδώ. Είμαι, από του συζητητέ Το να είμαι ικανοποιημένο, εγώ είναι θέμα. Μια συνολικότερη άποψη. Το γεγονό ότι γίνεται ένα διάλογο και μάλιστα σε ένα χωριό και όχι στην Αθήνα, κάτω σε άλλε, ξέρεις σε μεγάλα ξενοδοχεία και αίθουσε, είναι ένα θετικό δείγμα γραφή. Το ο κάθε ομιλητή εκφράζει τη δική του άποψη είναι δικαίωμά του. Αν μέσα από αυτό προκύπτουν κάποια θετικά αποτελέσματα, που φαντάζομαι θα προκύπτουν. Ρε, ωραία, ωραία. Έτσι. Ρε. Λοιπόν, ναι. σε ευχαριστώ, Γιάννη. Να είσαι καλά. Θα τα ξαναπούμε και πάλι. Έχουμε, τα λέμε καμιά φορά τηλέφωνο κτλ. Ναι, και εύχομαι κάθε επιτυχία έτσι, μέσα από ε, το, το λόγο σου που έχει ε, στα μέσα τοπική ενημέρωση όπω και εγώ αντίστοιχα. Γιατί εμεί ένα λιθαράκι μπορούμε να το βάλουμε. Και παράλληλα σε αυτό το, το παζλ, κτλ., να βάλουμε τρία-τέσσερα-πέντε. Κομμάτια για να δώσουμε μια εικόνα και φαντάζομαι στο βαθμό που μπορούμε τη δίνουμε. Το κάνουμε εμεί, το κάνουμε. Ναι. Μακάρι και άλλοι να το κάνουν στο βαθμό που ο το, το κάνουμε εμεί. ο κύριο Μιχαηλίδη. Ο κύριο ναι. γιατί βγήκε ναι. από το πλάνο, έλα εδώ τώρα. Ναι, ναι, ναι. 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 Εγώ συγκινήθηκα τώρα, έκανε σα δω χρόνια. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί αυτοί που παράγουν τον πλούτο, γιατί τον πλούτο τον παράγουν τις αξίες οι αγρότες, δεν μπορεί ε, αυτοί που παράγουν τον πλούτο να είναι φτωχοί και οι πλούσιοι να βρίσκονται στο δευτερογενή και στο τριτογενή τομέα. Και, είναι... και να του τους δίνουν συμβουλές όλη μέρα. Και να τους δίνουν συμβουλές πώς θα παράγουν <χαχα> για να ζουν αυτοί. Είναι κλοπή του πλούτου που παράγουν οι αγρότες. Το <χαλίου> κλεισί ωραία. Λοιπόν. Σα ευχαριστώ και, τους Ό, δύο. και του δύο. Το είπα εγώ και προχθέ. το, το έκανα, ναι. <laughs> Αντιγραφή είναι. <Ο>, Αντίγραφή <laughs> από το Μιχαηλίδη <laughs> του Τόπο μέσα σε μια μεγάλη εκδήλωση στην Αγκρότικα <laughs> και ο Δημήτρη το χάρηκε. Σου λέει, το έλεγα παλιά. Ο Σάρο το κατάλαβε. Είναι φιλοσοφημένο το... ο Δημήτρη. Λοιπόν, σα ευχαριστώ παιδιά. Σα ευχαριστώ.